και στις γύρω περιοχές. Εδώ δούλευαν οι γονείς μας και τώρα οι άντρες μας και πολλές από εμάς. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Άι Γιάννη και στον οικισμό Λάρκο. Θεωρώ τη Λάρκο το τόπο μου, καταγωγής μου. Είμαι παιδί της Λάρκο. Έχω παίξει στα βουνά των μεταλλείων και στη σκουριά της Λάρκο. Ο δόργος του εργοστασίου έχει γίνει ένα με εμένα. Εδώ μεγάλωσα, πήγω σχολείο και δημιούργησα στην οικογένειά μου. Εδώ είναι οι φίλοι μου και οι γνωστοί μου, παιδιά που έφυγαν από εδώ. Πάντα θυμούνται και πονάνε τον τόπο αυτό γιατί είναι η ζωή μας. Τα παιδιά μου μεγάλωσαν, γεννήθηκαν στον οικισμό Λάρκο και εδώ είναι ο τόπος τους και οι φίλοι τους. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μακριά από αυτό το τόπο και ας ζω μέσα στη σκουριά. Οι γονείς μου ήρθαν εδώ παιδιά και έφυγαν όταν βγήκε ο πατέρας μου σε σύνταξη. Πολλές από εμάς χάσαμε μέσα σε αυτό το εργοστάσιο φίλους, γονείς και αδέρφια. Από ατυχήματα και από αρρώστιες. Έχουμε κυριολεκτικά δώσει το αίμα μας για αυτό το εργοστάσιο. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν από τη μία στιγμή στην άλλη να έρχεται μια πολιτική απόφαση και να σου παίρνει όσα έφτιαξες, όσα δημιούργησες, μια ζωή. Να σου παίρνουν τα όνειρα για το αύριο. Ζω στη Λάρκο 47 χρόνια και έχω δει από την αρχή όλους τους αγώνες των εργαζομένων και των οικογενειών τους για καλύτερους μισθούς, για ασφάλεια μέσα στη δουλειά, για μια καλύτερη ζωή. Αυτοί οι αγώνες μας κράτησαν στη δουλειά, μεγάλωσαν τις οικογένειές μας. Τα παιδιά μου έχουν πάει σχολείο εδώ, η κόρη μου φοιτήτρια, ο γιος μου στη τρίτη γυμνασίου. Ζητάει τώρα η κυβέρνηση από αυτά τα παιδιά να αφήσουν τα σχολεία τους. Μέσα λέει σε ένα μήνα πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια μας και τις δουλειές μας. Και δεν μας έχουν δώσει καμία εγγύηση για το μέλλον μας, καμία δέσμευση και καμία προοπτική. Και ενώ λέει πάνω από 55 χρονών θα πάνε να δουλέψουν σε κάποιο πρόγραμμα στους Δήμους με μισθούς πείνας που θα επηρεάσουν και την αυριανή τους σύνταξη. Θα τους στείλουν μακριά από την οικογένειά τους με χρήματα που δεν φτάνουν για το ζήτο. Να ξεπληρώσουν υποχρεώσεις και να καλύψουν τις ανάγκες τους. Θέλουν να μας τρομοκρατήσουν για να φύγουμε κυνηγημένοι. Δεν θα τους περάσει. Όταν άκουσα τι μας ζητάνε, ένιωσα όρκη, φόβο, πόνο και όσα θα αφήσουν πίσω. Όμως πείσμωσα όταν συνειδητοποίησα ότι μας έκαναν να κλάψουμε και να φοβηθούμε. Εμείς οι γυναίκες της Λάρκο και της περιοχής ξέρουμε ότι πρέπει να κινηθούμε. Να γίνουμε στήριγμα στις οικογένειές μας, στους φίλους μας. Να στηρίξουμε τους άντρες μας στο δίκαιο αγώνα που δίνουν. Θα τραβήξουμε τον αγώνα στους άντρες που έχουν φοβηθεί. Αυτό είναι το καθήκον μας. Έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για τις ζωές μας. Ξέρουμε από πρώτο χέρι ότι τόσα χρόνια η Λάρκο έβγαλε πολλά χρήματα για τους ιδιώτες των εργατών. Έχει αφήσει πολλά λεφτά στις κυβερνήσεις και στους μεγαλομετόχους. Είναι κερδοφόρα επιχείρηση και μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Αρκεί να σταματήσουν να την απαξιώνουν, προκειμένου να πέσει στα χέρια των ιδιωτών. Να μας αφήσουν να κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Να δέρουμε το ατσάλι.